Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ως Ευρωπαίο αλλά και Ατλαντικό Σύμμαχο ενημέρωσα τον κύριο Χένκερ για την στρατηγική εταιρική σχέση που συναποφασίσαμε πριν από 2 ημέρες με τον πρόεδρο Μακρόν. Ένα βήμα ενδυνάμωσης του αυτόνομου δρόμου της Ευρώπης αλλά και ενίσχυση του νατοϊκού πυλώνα της, κάτι που ασφαλώς ενδιαφέρει και την Σλοβακία, γιατί όσο αυξάνονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η ισχύς και η επιρροή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Θεωρώ ότι ακολουθώντας τις ίδιες αυτές κατευθύνσεις Ελλάδα και Σλοβακία μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τους αμυντικούς και διπλωματικούς τους δεσμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Έντουαρντ Χένκερ, αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Σλοβάκου ηγέτη τα τελευταία χρόνια και έτσι ήταν πολλά αυτά τα οποία είχαμε να συζητήσουμε. Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις και την παγκόσμια ασφάλεια, τη συνεργασία μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ και βέβαια τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Σλοβακίας σε όλα τα επίπεδα. Ως Ευρωπαίο αλλά και Ατλαντικό Σύμμαχο ενημέρωσα τον κύριο Χένκερ για την στρατηγική εταιρική σχέση που συναποφασίσαμε πριν από 2 μέρες με τον πρόεδρο Μακρόν, ένα βήμα ενδυνάμωσης του αυτόνομου δρόμου της Ευρώπης, αλλά και ενίσχυσης του νατοϊκού πυλώνα της. Κάτι που ασφαλώς ενδιαφέρει και τη Σλοβακία, γιατί όσο αυξάνονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η ισχύς και η επιρροή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Θεωρώ ότι ακολουθώντας τις ίδιες αυτές κατευθύνσεις, Ελλάδα και Σλοβακία μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τους αμυντικούς αλλά και διπλωματικούς τους δεσμούς. Πολλά υποσχόμενες όμως είναι και οι ελληνοσλοβακικές οικονομικές σχέσεις. Η στρατηγική θέση των 2 κρατών μας διευκολύνει την ανάπτυξή τους, κυρίως στα πεδία των μεταφορών και της ενέργειας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς τα σχέδια των 2 χωρών για την ενεργειακή μετάβαση. Σλοβακία και Ελλάδα έχουμε αποφασίσει από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουμε, να μηδενίσουμε ουσιαστικά την εξάρτησή μας από τον λιγνίτη ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να κινηθούμε γρήγορα στην πράσινη μετάβαση. Συζητήσαμε με τον φίλο Έντουαρντ φυσικά και τα ζητήματα που αφορούν την τουριστική συνεργασία. Είμαι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός η Ελλάδα για Σλοβάκους επισκέπτες, αλλά πιστεύω ότι και η Σλοβακία μπορεί να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για Έλληνες επισκέπτες και προσβλέπω να κάνουμε πολλά περισσότερα στον τομέα της τουριστικής συνεργασίας. Και βέβαια, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στενά σε ό,τι αφορά την συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας με ανταλλαγή τεχνολογίας, ειδικά στις αναδασώσεις, όπου η Σλοβακία έχει μεγάλη εμπειρία. Και βέβαια, είναι σήμερα η ευκαιρία να ευχαριστήσω ξανά δημόσια τον Έντουαρντ για την πολύ σημαντική και άμεση ανταπόκριση της χώρας του στην έκκλησή μας για συνδρομή κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε φέτος το καλοκαίρι. Σε ένα ραγδαία μεταλλαγόμενο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων της πολλαπλές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να αναβαθμίσει στρατηγικά την Ελλάδα και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευημερίας για τους πολίτες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων της πολλαπλές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να αναβαθμίσει στρατηγικά την Ελλάδα και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευημερίας για τους πολίτες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αξιοποιώντας το κύρος του, έχει κατορθώσει να ανατρέψει πλήρως το κλίμα επιφυλακτικότητας και αναξιοπιστίας που επικρατούσε στο παρελθόν. Καρπός αυτής της δουλειάς, καρπός της διεθνούς πολιτικής μας,
είναι η Συμφωνία Στρατηγικής Αναβάθμισης της χώρας, την οποία υπογράψαμε με τη Γαλλία. Η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων εξαρτάται άλλωστε από τις στρατηγικές συμμαχίες μας. Η Συμφωνία με τη Γαλλία αποτελεί μια τεράστια εθνική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα ιστορική σημασία βήμα τόσο για την πατρίδα μας, όσο και για την Ευρώπη γενικότερα, στην προσπάθειά της να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη. Η Συμφωνία κατατέθηκε για κύρωση στη Βουλή και η σχετική συζήτηση θα γίνει την 5η-7 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι η Συμφωνία αποτελεί σημαντική εθνική παρακαταθήκη, καθώς δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρώπη, στη συζήτηση δηλαδή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, περιμένουμε, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια διακομματική στήριξη της Συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ για την ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, σε εξαιρετικό κλίμα, όπως άλλωστε αρμόζει μεταξύ δύο στρατηγικών εταίρων και συμμάχων. Ως θετική εξέλιξη, υποδέχτηκε στην πρόσφατη Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Κώστας Σκανδαλίδης κατά την ομιλία του για το νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται η σύμβαση παραχώρησης στοιχείων εντός του λιμένου Πειραιός. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία αποτελεί θετική εξέλιξη από τη στιγμή που ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και κατοχυρώνει τη Συμφωνία της Αμοιβαίας Συνδρομής, τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θέλησε να πει δύο λόγια για την πανδημία και το πρόγραμμα Ελευθερία. Όπως είπε, θέλησε με την ευκαιρία να επαναλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε και το ξέραμε την προηγούμενη περίοδο. Η πανδημία αποτελεί μέρος της πραγματικότητάς μας και θα παραμείνει όσο υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει. Η άρνηση του εμβολιασμού κυρίως συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι επιζήμια και για τους πολίτες και για την πατρίδα. Με τις πολιτικές μας, όσες ήδη εφαρμόζουμε και όσες σχεδιάσουμε να εφαρμόζουμε σύντομα, δίνουμε λύσεις που αποδίδουν. Κατορθώσαμε σε συνεργασία με την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα να επαναφέρουμε την κανονικότητα σε σημαντικό βαθμό. Δεν αρκούμαστε όμως αυτό. Επιδιώκουμε την πληρότητα, την πλήρη λειτουργία όλων των όψεων της ζωής. Και θέλω με την ευκαιρία να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε και το ξέραμε την προηγούμενη περίοδο. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι από σήμερα ανοίγει πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την τρίτη συμπληρωματική δόση οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί. Σημειώνεται ότι η αναμνηστική δόση μπορεί να γίνεται μετά παρέλευση 6 μηνών από την πρώτη, αν πρόκειται για το μονοδοσικό εμβόλιο, ή τη δεύτερη από τις δύο δόσεις εμβολίων. Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, είναι ήδη διαθέσιμο στα φαρμακεία και το αντιγρυπικό εμβόλιο. Όπως είπε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, κ. Νίκος Φουτούλης, είναι εδώ και 10 ημέρες στα φαρμακεία σε όλα τα νησιά. Πάμε να δούμε όμως και το εμβόλιο της απλής γρίπης, αυτό που όλοι ξέραμε τόσα χρόνια. Το έχουμε, κύριε Πρόεδρε, θα το έχουμε. Βεβαίως και το έχουμε, και αν μου επιτρέπετε, θα σας πω να δείτε το παράλογο της υπόθεσης. Άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια που δεν έπρεπε να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, παρακαλούσαν να βάλουν το εμβόλιο και τους λέγαμε εμείς μέσα το αντιγρυπτικό ένω και τους λέγαμε μέσα από τα φαρμακεία μας ότι δεν χρειάζεται να το βάλεις. Άρα αυτή η μερίδα των ανθρώπων που ήθελε να κάνει το αντιγρυπτικό δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο του COVID. Να. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από το φόβο και τον τρόμο που ήδη δημιούργησαν. Πάμε τώρα στο αντιγρυπικό. Το αντιγρυπικό εμβόλιο είναι εδώ και 10 μέρες περίπου στα φαρμακεία όλης της χώρας. Θα γίνουν μέχρι και το Δεκέμβριο που θα συνεχιστούν οι εμβολιασμοί γύρω στα 4,5 εκατομμύρια εμβόλια πάλι. Ναι. Έχουν εξασφαλιστεί αυτές οι δόσεις. Απλώς για τεχνικούς λόγους θα ανανεώνονται σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αποθηκευτούν στα φαρμακεία όλες αυτές οι ποσότητες. Επομένως ο κόσμος να μην ανησυχεί, υπάρχουν αρκετά εμβόλια. Όλα τα φαρμακεία των νησιών μας έχουν προμηθευτεί. Όλα τα φαρμακεία των νησιών έχουν προμηθευτεί και αν πάλι χρειαστεί σε ορισμένα νησιά δικά μας, εάν ζητηθούν παραπάνω ποσότητες,
Έχουμε συνεννοηθεί με το ΝΕΟΦ πάλι όπως και πέρυσι να εξασφαλίσουμε όλες τις δόσεις που χρειάζονται για όλα τα μικρά νησιά, γιατί τα μεγάλα δεν έχουν πρόβλημα. Τροπολογία με μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Η ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στη Βουλή προβλέπει μεταξύ άλλων πως η καταβολή του έμφυα δύναται να πραγματοποιηθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη και δεύτερη δόση να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Οκτωβρίου 2021. Υπάγονται σε υπερμειωμένο ΦΠΑ 6% αντί 13% οι ζωοτροφές εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους, γάτες κλπ. Υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές χορού από 1η Δεκάτου 2021 έως και 36 του 2022. Παρατείνεται ως τις 30 έκτου 2021 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων σε 800.000 ευρώ από 150.000 ευρώ που ισχύει. Μειώνεται ο συντελεστής φόρου κεφαλαίου και ορίζεται στο 0,5%. Αναστέλνεται έως και τις 30/2021 η επιβολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης. Επαναπροσδιορίζονται μειωμένα τα επιβαλλόμενα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, καρτοκινητής, ειδικά για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως 29 ετών, τα τέλη μηδενίζονται. Όσον αφορά το σεισμό στην Κρήτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή του σεισμού η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο το μηχανισμό μέσα σε αντίξωες συνθήκες, αφού η σεισμική δραστηριότητα βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις πληγείς περιοχές, ανακοίνωσε τη συνολική δέσμη μέτρων, όμοια με εκείνη που εφαρμόζεται στους πυρόπληκτους της Εύβοιας και ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής, ο οποίος προβλέπει γρήγορες διαδικασίες για άμεσες αποζημιώσεις. Δύο λόγια για το σεισμό στην Κρήτη. Από την πρώτη στιγμή του σεισμού, η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο το μηχανισμό μέσα σε αντίξωες συνθήκες, αφού η σεισμική δραστηριότητα βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις πληγήσεις περιοχές, ανακοίνωσε την συνολική δέσμη μέτρων, όμοια με εκείνη που εφαρμόζεται στους πυρόπληκτους της Εύβοιας, και ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωχής, ο οποίος προβλέπει γρήγορες διαδικασίες για άμεσες αποζημιώσεις. Στις πληγήσεις περιοχές, βρίσκεται από τις πρώτες ώρες κλιμάκιο μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 80 περίπου μηχανικοί βρίσκονται εκεί, οι οποίοι κάνουν αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια. Έως το τέλος της χθεσινής μέρας είχαν γίνει αυτοψίες σε 1.199 κτίρια. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την περιφέρεια, έχει ήδη θέσει στη διάθεση των πληγέντων 82 διαμερίσματα στην περιοχή με 562 κλίνες, ώστε ιδίως οι ευάλωτες ομάδες, οικογένειες με μικρά παιδιά, να φυλαξιωθούν άμεσα προσωρινά εκεί μέχρι ότου υπάρξουν μονιμότερες λύσεις. Παράλληλα, για την άμεση απόκριση της ανάγκης των κατοίκων, προχώρησε στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στους δήμους της περιοχής. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος, απορρίπτοντας τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με μειώσεις και καταργήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στον έμφυα, ανέφερε: «Αυτό που πρέπει όλοι να ξέρουν και το έχουμε αποδείξει στην πράξη είναι πως όταν υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, η πρώτη επιλογή της κυβέρνησης είναι και θα είναι η μείωση των φόρων». Ο Υφυπουργός τόνισε πως η περίοδος της κατάργησης με ένα νόμο και ένα άρθρο πέρασε ανεπιστρεπτή. Ευτελίστηκε και την πλήρωσαν πολύ ακριβά οι πολίτες. Μάλιστα, χαρακτήρισε όψιμο και υποκριτικό το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ως κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτικής υπερφορολόγησης και τώρα ανακάλυψε την πολιτική της μείωσης των φόρων. Ο Υφυπουργός απέρριψε και την τροπολογία του ΚΚΕ, λέγοντας πως οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτελούν εναρμονισμένους φόρους σε ευρωνασιακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει οδηγία που ρυθμίζει τόσο το πλαίσιο όσο και τους όρους επιβολής στον ΕΦΚ, στα καύσιμα, όσο και τους κατώτερους συντελεστές που οφείλει κάθε μέλος κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει και πολύ περισσότερο όταν δεν μπορεί να τους καταργήσει. Για τις ρυθμίσεις των οφειλών του Δήμου Καλύμνου και της ΔΕΙΑΚ μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο Δήμαρχος Καλύμνου, κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα γρήγορα και να δούμε πληροφορίες που έλεγαν ότι από την 1η Νοεμβρίου η Κάλυμνος μένει με μία πτήση αεροπορική την εβδομάδα. Είχατε συνάντηση με τον αερολιμενάρχη? Δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να μας το επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μπαίνουμε στο
χειμωνιάτικο πρόγραμμα, μπαίνουμε στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα και θα είναι τρεις ετήσεις όπως ήταν πέρσι, πρόπερσι κλπ. Μάλιστα, καμία ανησυχία γι' αυτό. Αυτά τα οποία λέγονται είναι επειδή λίγη και η παράταση της σύμβασης, ναι, η οποία είναι σε... είναι ενεργή, ναι, και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωραία. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Πριν από λίγες μέρες, η προϊσταμένη του Δήμου εδώ, στο τμήμα εσόδων, η κυρία Βάλα, έστειλε μήνυμα περί ρυθμίσεων οφειλών. Βγήκανε ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Εσόδων και καλούμε τους πολίτες να έρθουν να ρυθμίσουν με πολύ ευνοϊκούς όρους τις όποιες οφειλές έχουν απέναντι στον Δήμο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία μετά από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και καλώ και εγώ μέσα από την δυνατότητα που μου δίνεται όλους τους συμπατριώτες μας που έχουν οφειλές με τον Δήμο να περάσουν εδώ. Οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκότατες, δεν κουράζουν δηλαδή στο να εξοφλήσει κανείς τις όποιες οφειλές έχει, γιατί τα ποσά εν πάση περιπτώσει είναι απόλυτα ελεγχόμενα, μικρά, mm-hmm, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει κάποιος, λέει κάνω αυτή τη ρύθμιση με τόσες δόσεις ή με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Ωραία. Άρα λοιπόν καλούμε, καλώ και εγώ, τους συμπατριώτες μας που έχουν οφειλές έχουν να περάσουν από εδώ. Βέβαια αυτό κύριε Δήμαρχε ισχύει και για τη ΔΕΙΑΚ που ήταν τεράστιο το ποσό και δεν ξέρω αν βάλατε μπροστά κάτι το οποίο θα ευαισθητοποιήσει τους φίλους καταναλωτές. Ακούστε, να εξοφλήσουν λίγο. Χθες δεν κατέβηκα στον Δήμο. Ναι. Ήμουν όλη την ημέρα πάνω. Σήμερα θα μου παραδοθεί η εισήγηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Θα περάσει από Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή και να μην πιέσουμε υπέρμετρα τον κόσμο, αλλά και η επιχείρηση να σταθεί όρθια. Διότι 2.400.000 είναι οι οφειλές των καταναλωτών προς την επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση, παρακαλώ, θέλει σε μηνιαία βάση βρέξει χιονίσει 120.000 ευρώ σε μισθοδοσία, σε ΦΠΑ, σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών και ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ιστορία. Ήταν για μένα πολύ εύκολο, θα ήταν πολύ εύκολο να συνεχίσω στην ίδια ρότα και όταν θα αλλάξει ο πρόεδρος να του παραδώσω και αντί 2.400 να είναι 3 εκατομμύρια. Μα κάποια στιγμή το μαγαζί αυτό θα κλείσει. Mm-hmm. Δεν πάει έτσι, κυρία Κουκέλη. Δεν πάει. Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ορισμένες αλήθειες. Εγώ τώρα είμαι σε επαφή με την Ένωση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, με το Υπουργείο Εσωτερικών, να δω υπάρχει νομική κάλυψη να διαγραφούν όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑ. Εάν τα καταφέρουμε, θα δείτε ότι θα διαγραφούν τεράστια νούμερα. Mm. Διότι στο 2.400, στα 2.400.000, δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Oh. Αυτή είναι επιπλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα έχει παραξεχυλώσει. Παράταση μέχρι τις 10 Οκτωβρίου με απόφαση Δημάρχου λόγω υψηλής ροής αιτήσεων τις τελευταίες ημέρες δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που παρέμειναν υποχρεωτικά κλειστές με απόφαση της πολιτείας στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας. Οι προανεφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν την πλήρη απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για διάστημα έως και 4 μήνες. Η σχετική αίτηση κατατίθεται μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ στη διεύθυνση covap.gr όπου συνδέονται οι υπηρεσίες του Δήμου ΚΟ. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νησίρου και Τήλου. 5 σεισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τους μεγαλύτερους να είναι μεγέθους 4,5 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγιναν με 1 δευτερόλεπτο διαφορά. Ακολούθησαν άλλοι 3 σεισμοί μικρότερου μεγέθους στο επίκεντρο των 2 μεγαλύτερων σεισμών, εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα νότια της Νησίρου. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου η αγορά της Ρόδου, ενώ καταγράφει καλές τάσεις
και για το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι αφίξεις δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα έσοδα και τα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, κ. Κώστα Σπανό. Η έφορση της τουριστικής σεζόν ξεκίνησε ουσιαστικά από τις 15 Ιουλίου και μετά, όπου υπήρξε το μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα προς τη Ρόδο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα οποία έχουμε δείχνουν ότι η αναπλήρωση σε αριθμό τουριστών για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κυμαίνεται περίπου στο 75% της σεζόν του 2019, το οποίο για το τρίμηνο αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Από την άλλη μεριά, όλη αυτή η τουριστική κίνηση δεν μεταφράστηκε σε κίνηση στα καταστήματα. Υπήρξε μεν μία αύξηση της κίνησης στα τουριστικά καταστήματα, αλλά το ποσοστό αναπλήρωσης είναι λίγο κάτω του 60% σε σχέση με τις πράξεις του 2019. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία τα οποία έχουμε και οι προβλέψεις οι οποίες γίνονται είναι ότι θα έχουμε τουριστική κίνηση στο 50-55% του 2019, και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, είναι εξαιρετικά αισιόδοξο αυτό, και τα καταστήματα ελπίζουμε, λόγω ότι είναι ποιοτικότερος τουρισμός, είναι πιο μεγάλης ηλικίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι και θα βγουν και θα φάνε και θα διασκεδάσουν και θα ψωνίσουν, θα δημιουργήσουν ένα ποιοτικότερο ρεύμα κατανάλωσης στην αγορά. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής. Είμαστε ευχαριστημένοι, δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ζημιές των τελευταίων 2 ετών, αλλά ο πρωταρχικός στόχος νομίζω ότι τα καταστήματα φέτος θα καλύψουν τουλάχιστον τα λειτουργικά τους έξοδα και τις υποχρεώσεις τους έχει πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η επόμενη σεζόν, υπάρχει μάλλον η συνέχεια της σεζόν, θα υπάρχει και η επόμενη σεζόν η οποία καλώς εφόσον των πραγμάτων θα είναι ακόμα καλύτερη από τη φετινή. Οι πληροφορίες που έχετε για την εστίαση ποιες είναι? Οι πληροφορίες που έχουμε για την εστίαση είναι ότι και αυτή μπήκε αργά το παιχνίδι. Τα περιοριστικά μέτρα τα οποία υπήρχαν μείωσαν κάπως τους τζίρους της εστίασης. Για την εστίαση δεν έχουμε στοιχεία σαν εμπορικό σύλλογο. Είναι πιο αρμόδιος είναι ο σύλλογος εστιατόρων να σας δώσει τα ακριβή στοιχεία γι' αυτό. Αλλά όσο πιο πολύ καιρό μένουμε ανοιχτοί, όσο πιο πολύ καιρό έχουμε τουρισμό, όσο πιο πολύ καιρό παραμένουμε στο παιχνίδι της τουριστικής περίοδου, τόσο πιο πολύ θα αναπληρώνουμε τα χαμένα έξοδα των τελευταίων 2 ετών. Τώρα να ρωτήσω αν θα υπάρξει οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση, από εδώ και πέρα. Πέρσι είχατε αρκετά προγράμματα χρηματοδοτικά, φέτος τι γίνεται? Έχουν εξαγγελθεί κάποια πράγματα από την κυβέρνηση, αν και αυτό που διαφαίνεται τουλάχιστον από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών είναι ότι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τα μέτρα στήριξης ή τουλάχιστον τα επιδοματικού μέτρα στήριξης, χαρακτήρα στήριξης στις επιχειρήσεις, και θα προσπαθήσουν με άλλο μείγμα μέτρων, ίσως με κάποια κομμάτια από το ΕΣΠΑ ή κάποια από τα εθνικά προγράμματα, να επιχορηγήσουν τις επιχειρήσεις που ίσως χρειαστούν τη βοήθεια. Αυτό που έχει γίνει και έχει καταστήσει σαφές είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλος δημοσιονομικός χώρος για να στηριχθούν πλέον οι επιχειρήσεις και ότι οι επιχειρήσεις πλέον από μόνες τους θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο περιβάλλον της κανονικότητας. Κύριε Σπανέ, ήταν αρκετά τα εμπορικά καταστήματα και τα franchise που έκλεισαν κιόλας. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε μία εικόνα γι' αυτό. Όσον αφορά τις αλυσίδες που έχουν κλείσει, είναι 3 αν δεν κάνω λάθος, και πολύ λίγα τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Αυτό ήταν αναμενόμενο, ότι κάποια καταστήματα ή κάποιοι παίκτες θα έβγαιναν εκτός αγοράς, εκτός παιχνιδιού, πάντα σε μια κρίση, σε μια συρρήκνωση τζίρου, σε μια αλλαγή. Αυτό συμβαίνει. Κάποιοι μένουν εκτός, κάποιοι βγαίνουν δυναμωμένοι, κάποιοι παίρνουν τα μερίδια της αγοράς. Η αγορά είναι ένα συνεχές παιχνίδι δύναμης και ανταλλαγής και συναλλαγής.
Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κύριος Οικονόμου μίλησε για το νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια ενηλίκων και αμαία. Όπως είπε, σήμερα συζητείται και θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια των ανηλίκων και των ανηλίκων αμαία. Συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό στη μεταξύ μας επικοινωνία. Θέλω και σήμερα να σας πω ότι με την πρόοδο του κυβερνητικού έργου έρχονται στην επιφάνεια πολιτικές που ανοίγουν νέους ορίζοντες και παράγουν λύσεις για τους πολίτες. Η κυβέρνησή μας δεν σκέφτεται απλώς μόνο νέα πράγματα, αλλά τα πραγματοποιεί κιόλας. Η δεύτερη ανακοίνωση που έχω να κάνω αφορά την εφαρμογή MyHealth. Μέσω της εφαρμογής MyHealth, οι πολίτες μπορούν από χθες, μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο, να έχουν πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών τους, που φτάνει πλέον μέχρι και το 2012, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ενώ μέχρι χθες η δυνατότητα αυτή έφτανε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Θα μπορούν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να έχουν άμεσα στο κινητό τους μια πλήρη εικόνα του ιατρικού ιστορικού τους. Τέλος, σήμερα συζητείται και θα ψηφιστεί στην Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια των ανηλίκων και των ανηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ορίζεται με σαφήνεια μέσα από αυτό το νομοσχέδιο τι είναι παιδική κακοποίηση. Λαμβάνονται και ενισχύονται μέτρα πρόληψης και θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων, είναι πάνω από 3.000 οι φορείς αυτοί που υποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, να γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στις αρμόδιες αρχές κάθε περιστατικό που περιέχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή τους και συνιστά βία κατά των ανηλίκων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι καθιερώνεται η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παιδιών σε νοητικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο με την βοήθεια ειδικών σταθμισμένων εργαλείων. Η παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς για τα αποτελέσματα και να τους συμβουλεύει και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των τυχών προβλημάτων. Τρίτον, συστήνεται το πολύ σημαντικό πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εφήβους με αναπηρία, παιδιά 15 ετών και άνω, που σήμερα ζουν σε μονάδες παιδικής προστασίας. Το πρόγραμμα θα προκυρήσεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια και προβλέπει μια σειρά από υποστηρικτικά μέτρα, όπως η επιδότηση ενοικίου, η κάλυψη δαπανών για την οικοσκευή και άλλες λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού. Προβλέπει παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνθεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Προβλέπει υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης στην εργασία, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Τέταρτο σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι ότι διευρύνονται, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα όρια ηλικίας των αναδόχων γονέων, καθώς επίσης και η επιτρεπόμενη διαφορά ηλικίας των γονιών από τα παιδιά, ώστε να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να γίνονται ανάδοχοι. Τέλος, έχουμε τη θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα από τον τύπο της αναπηρίας και από τον τόπο διαβίωσής τους. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αφενός μεν ενισχύει την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, ως εργαζόμενοι και ως απλοί πολίτες, και αφετέρου διευκολύνει και τις οικογένειές τους. Καθιερώνεται πιλωτικό πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή. Από το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός θα ωφεληθούν 2.000 άτομα με αναπηρία μέσω του οποίου θα επιδοτείται η πρόσληψη προσωπικού βοηθού. Η χρηματοδότηση του παρέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς Πόρους. Κοινωνική πολιτική είναι και εθνική πολιτική, διότι συνδέονται και με την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ένα τέτοιο μέτρο είναι οι λεγόμενες νταντάδες της γειτονιάς που ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Δεν είναι μεμονωμένο μέτρο. Έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων, όπως το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, κρίθηκε ένοχος σήμερα στο Παρίσι για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης ενός έτους. Ο πρώην πρόεδρος και τα 13 πρόσωπα που δικάζονται μαζί του κρίθηκαν όλοι ένοχοι για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας. Η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι μπορεί να την εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιόλι. Ο πρώην αρχηγός του κράτους ήταν απόν από το δικαστήριο του Παρισιού κατά την ανάγνωση της απόφασης. Τον εφιάλτη που έζησε αλλά και τον Γολγοθά που ανεβαίνει μετά την επίθεση σε βάρος της Μεβιτριόλη
περιέγραψε σήμερα στους δικαστές η 35χρονη Ιωάννα. Την έντονη αντίδραση του συνηγόρου της Ιωάννας Παλιοσπύρου προκάλεσε η τοποθέτηση της κατηγορουμένης, που είπε στο θύμα ότι γνωρίζει τον λόγο που της επιτέθηκε με βιτριόλι. «Η Ιωάννα, εσύ γνωρίζεις καλύτερα γιατί είχε γίνει όλο αυτό», είπε η κατηγορούμενη στη δίκη της υπόθεσης με το βιτριόλι, μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση της Ιωάννας. Η 37χρονη ζήτησε τον λόγο μόλις το θύμα κατέβηκε από το βήμα του μάρτυρα και δήλωσε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την Ιωάννα. Η τοποθέτηση της κατηγορουμένης ήρθε αμέσως μετά την καταληκτική τοποθέτηση της Ιωάννας, η οποία κλείνοντας τη σχεδόν τριήωρη κατάθεση της είπε: «Θέλω να πω ότι από εκείνη την ημέρα το μεγαλύτερο συναίσθημα που νιώθω είναι φόβος». Συγκλονιστική χαρακτήρισε την κατάθεση της Ιωάννας ο δικηγόρος της Απόστολος Λύτρας. Όπως είπε ο κύριος Λύτρας, η Ιωάννα Παλιοσπύρου περιέγραψε όλα αυτά που βίωσε τον Μάιο του 2020. Ιωάννας, πραγματικά σας το λέω, ήταν συγκλονιστική. Περιέγραψε όλα αυτά τα που βίωσε. Χαρακτηριστικό ήταν το ότι ακούστηκε ότι πραγματικά ζήτησε βοήθεια από το Θεό, διότι δεν περίμενε και η ίδια ότι θα ζούσε, ότι όλοι οι γιατροί ήταν, λέει, τρομοκρατημένοι με το που την παρέλαβαν από αυτό που της είχε συμβεί και ένιωθε τον τρόμο που αντιλαμβανότανε, που αισθανότανε από τους γιατρούς και φοβότανε ότι θα χάσει τη ζωή της. Προσπάθησε να εξιστορήσει πραγματικά τα πάντα στο δικαστήριο. Είπε ότι από απόσταση εξεπαφής η κατηγορουμένη της έριξε πάνω από ένα λίτρο από το συγκεκριμένο καυστικό υγρό από απόσταση 5-7 εκατοστά, από τέτοια απόσταση, ότι τα ρούχα της έλειωσαν στην κυριολεξία, ότι η πόνη που ένιωθε ήταν αφόρητη, ότι σε πολύ λίγα λεπτά το αυτί της το αριστερό πραγματικά εξαφανίστηκε, ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ότι πήρε τις πρώτες βοήθειες από το φαρμακείο που έτρεξε και αυτό ήταν ουσιαστικά αυτό που την έσωσε. Στις 24 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν οι ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για νέα ΔΕΠ και τοπικές οργανώσεις. Για την διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου ο έπαρχος κ. Μανώλης Μουσελής. Οφείλουμε να διεξάγουμε τις εκλογές σύμφωνα με την εγκύκλιο η οποία μας έχει έρθει. Αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 24 Δεκάτου, Κυριακή 24 Δεκάτου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 10 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών θα είναι τα γραφεία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας που στεγάζονται τώρα δίπλα στον Ιάκυνθο, στην κεντρική μας πλατεία, δίπλα στον Ιάκυνθο, ένα χώρο που μας προσφέρει και να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια ο Μανώλης ο Μακρυλός. Α, το παλιό Πέτρινο. Το παλιό Πέτρινο, έτσι. Ω, πολύ ωραία. Ακριβώς. Εκεί θα διεξαχθούν οι εκλογές από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα, την Κυριακή 24 Δεκάτου. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, να πούμε ποιοι έχουν δικαίωμα εκ του εκλέγει. Έτσι, έχουν δικαίωμα όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας και έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την ανανέωση της κάρτας του 2021, το οποίο είναι 12 ευρώ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι 15 Οκτωβρίου το αργότερο. Ξέρουμε τον αριθμό όλων αυτών. Εμείς γνωρίζουμε πώς είναι οι εγγραμμένοι στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, όμως αυτοί που θα ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν πληρώσει το αντίτιμο της ανανέωσης του έτους 2021, το οποίο είναι 12 ευρώ. Επομένως, όσοι θα θέλουν να ψηφίσουν μπορούν ηλεκτρονικά να μπουν, να καταβάλουν την ανανέωση της κάρτας στο 12 ευρώ για το έτος 2021, για να καταγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν την Κυριακή 24 Δεκάτου. Μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει μέχρι και τις 15 Δεκάτου να γίνει έτοιμα στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος στην Αθήνα,
στα γραφεία πάνω, διεύθυνση πληροφορικής, για να φτιαχτεί και έτερος κατάλογος αυτών που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Δικαίωμα για συμμετοχή στις εκλογές στα όργανα έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο κόμμα. Έχουμε δύο ειδών σώματα. Θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο για την τοπική της Νέας Δημοκρατίας με ξεχωριστή ψηφοφορία για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος της τοπικής θα είναι ξεχωριστή ψηφοφορία, θα είναι όμως μέσα στο ίδιο το ψηφοδέλτιο, θα καταγράφεται τα ονόματά τους και από κάτω θα καταγράφονται οι υποψήφοι για τη δημοτική τοπική. Ωραία. Για να δέχει δικαίωμα κάποιος να συμμετέχει ως υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει πληρώσει την τριετή συνδρομή του, τριετή και όχι ένα έτος πλέον για τον πρόεδρο, τριετή συνδρομή στο κόμμα. Θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ σε έναν από τους λογαριασμούς του κόμματος και θα πρέπει να έχει και 20 υπογραφές από ενεργά μέλη που τον προτείνουν να γίνει πρόεδρος. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Τριετής ανανέωση της κάρτας του, ο υποψήφιος πρόεδρος. Καταβολή 50 ευρώ σε ένα λογαριασμό του κόμματος και η κατάλογο 20 μελών με τις υπογραφές του που τον στηρίζουν και τον προτείνουν. Και τον προτείνουν να είναι υποψήφιος πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Καρίνου. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέχρι και αύριο την Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα και θα πρέπει να σταλούν στα γραφεία της ΝΟΔΕ στη Ρόδο. Ο Δήμος Ρόδου, μετά την έγκριση της μελέτης και του σχέδιου διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, θα προχωρήσει σε ριζική ανακαίνιση του καινοκομείου. Πρόκειται για το έργο της επισκευής και συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του κατεφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ έχει εγγραφεί πίστοση ύψους 50.000 ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό του Δήμου. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 275.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το μεγαθύριο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο κατάσκοπος που εδώ και 60 χρόνια συναρπάζει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται σε πλήρως κινηματογραφικών αιθουσών σε όλη την Ελλάδα. Έτσι η ώρα έφτασε, έπειτα από 2 χρόνια αναβολών της πρεμιέρας του No Time to Date, ο James Bond θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη στην 25η περιπέτεια του James Bond με τίτλο No Time to Die. Ο θρυλικός πράκτορας έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στη Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί όταν ένας παλιός του φίλος, Felix Leiter της CIA, εμφανίζεται ζητώντας την βοήθειά του. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. James. Fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. How did that happen? Well, you live long enough. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. We used to be able to get into a room with the enemy. Now they're just floating in the ether. She still loves you. Did you know that? What is it? You don't know what this is. Is she one of them? I don't know her at all. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little... Tidier. I met your new 00. She's a disarming young woman. Have you ever flown one of these things before? Nope. Come on, Bond. Where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to say. When you're ready. You're late.
just have one nice evening, please, before the world explodes? Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.